Πάμε λοιπόν στην ουσία του ερωτήματός σας. Ιδιωτικά ή όχι πανεπιστήμια, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Τι είναι πανεπιστήμιο και πώς έχει φτιαχτεί σε αυτή τη χώρα και σε όλη την Ευρώπη. Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος ο οποίος διδάσκει γνώση η οποία βασίζεται σε έρευνα. Η προϋπόθεση είναι η έρευνα. Δεν είναι ούτε πρωτοβάθμια ούτε δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί άκουσα πολλές φορές τον κύριο Μητσοτάκη να λέει στη Βουλή, αφού έχουμε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιδιωτική, τι σας πειράζει για το πανεπιστήμιο. Δεύτερον, το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι επιστήμες. Αυτό είναι το πανεπιστήμιο. Όταν μιλάμε για ιδιωτικά, μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Αν ανοίγουμε δηλαδή συζήτηση ότι πάμε σε ένα άλλο πανεπιστήμιο που δεν είναι πια πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Δεύτερο μείζον θέμα για μας. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όπου έχουν λειτουργήσει στον κόσμο. Μην παίρνουμε ως παράδειγμα την Αμερική. Είναι παραπλανητικό και κυρίως τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής, δηλαδή Harvard, Princeton κλπ, τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα από μια τεράστια παράδοση, όπου ο δημόσιος χώρος φτιάχτηκε από κάτω, τα οποία είναι απολύτως μη κερδοσκοπικά, δεν είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι μη κερδοσκοπικά, τα οποία είναι 200 χρόνια πριν από την Ελληνική Επανάσταση, μεγάλης. Τα άλλα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Αμερικής, θα επανέλθω σε αυτά, τι είναι. Να δώσουμε λίγο το λόγο να πάει λίγο έτσι... Εντάξει, ωραία. Ωραία, και γιατί εσείς έχω... μπορείτε να συνοήσετε, πέρας και με τα μάτια. Πάμε κύριε λοιπόν, και καταρχήν, διαφωνώ με τους όρους του ερωτήματος. Νομίζω το ερώτημα είναι αν θέλουμε μη κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και το τονίζω αυτό, διότι είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου προηγουμένως για την Αμερική και είπε ότι αυτά τα πανεπιστήμια είναι μη κερδοσκοπικά και πράγματι έτσι είναι, που είναι όλα τα Ivy League πανεπιστήμια, όλα. Harvard, Yale, Princeton, Tufts, όλα είναι μη κρατικά πανεπιστήμια. Εάν το πρόβλημα είναι το ιδιωτικό, εμείς κάναμε μια πρόταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας δεχτούμε μόνο τα μη κρατικά. Ας προχωρήσουμε σε αυτήν τη βάση. Εμείς θα ήμασταν δεκτικοί σε αυτό προκειμένου να προχωρήσει, να προοδεύσει λίγο η χώρα μας. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε ούτε αυτό. Δεν ήθελε ούτε καν τα μη κρατικά. Έρχομαι λοιπόν στα δύο επιχειρήματα που είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου μέχρι τώρα. Και θα παραθέσω κι εγώ κάποια δικά μου. Είπε έρευνα. Είπε ότι της ουσίας στο πανεπιστήμιο γίνεται έρευνα και αυτό διαφοροποιεί ούτε λίγο ούτε πολύ την τριτοβάθμια εκπαίδευση από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Καταρχήν, ο τρόπος που θέτει αυτό το επιχείρημα κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Και είναι λάθος διότι πλέον, άμα διαβάσει κανείς και δει τι γίνεται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γίνεται και εκεί πλέον έρευνα. Θα σας πω ένα πράγμα στο γυμνάσιο. Μάθημα τεχνολογίας. Διδάσκεται στη γάμα γυμνασίου, ρητά προβλέπεται έρευνα και πειραματισμός. Γίνεται έρευνα πλέον. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Και έτσι να ήταν, όπως λέει η κυρία Αναγνωστοπούλου, και μόνο να γινόταν η έρευνα στο πανεπιστήμιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια είναι υποδέστερες μονάδες εκπαίδευσης. Και ότι άρα εκεί μπορούμε να έχουμε ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ τριτοβάθμια είναι κάτι ανώτερο, κάτι υπεράνω και εκεί δεν πρέπει να έχουμε. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα για μένα. Πρωτοφανή. Έρχομαι στο δεύτερο επιχείρημα. Πού υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και πού υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια. Λείπει η κυρία Αναγνωστοπούλου, μην πάρουμε το παράδειγμα της Αμερικής για την εξαίρεση. Καταρχήν, κακός δεν παίρνουμε της Αμερικής. Τα 10 καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής είναι όλα μη κρατικά. Αυτά για τα οποία μιλάμε με περηφάνεια, αυτά για τα οποία είναι εμβλήματα στον χώρο της βάθμιας εκπαίδευσης γενικώς, είναι όλα μη κρατικά πανεπιστήμια. Harvard, Yale, Princeton, Tufts, Columbia, όλα μη κρατικά. Αλλά πάμε και στην Ευρώπη. Διότι η κυρία Αναγνωστοπούλου σε μια πρόσφατη ομιλία της στη Βουλή είπε στη συνταγματική αναθεώρηση: αναφέρετε μου ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Ευρώπης, στον οποίο να παραπέμπω και να λέμε αυτό είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Έτσι είπε στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Εγώ λοιπόν θα ρωτήσω: από τα καλύτερα πανεπιστήμια διεθνώς στα οικονομικά είναι το INSEAD. Πανεπιστήμιο στη Γαλλία, πανεπιστήμιο μη κρατικό. Από τα πανεπιστήμια τα καλύτερα στα οικονομικά επίσης, είναι επίσης στην Ευρώπη και είναι επίσης μη κρατικό. Λέτε δηλαδή ότι τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο είναι μη κρατικά όχι, και όχι λέω δημόσια. Το εξής. Λέω το εξής. Όχι. Λέω δεν το εξής. Θα σας πω εγώ 30 όχι, πανεπιστήμια. Κύριε Ρωμανίδη, προσέξτε, είμαι πολύ εξοπλιστική στο τύπα. Τα οποία είναι... Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Απάντησα στο επιχείρημα που λέει ότι δεν υπάρχει κανένα ιδιωτικό ή μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Ευρώπη το οποίο να είναι σοβαρό. Δεν το λέει μόνο κ. Αναγνωστοπούλου. Το είπε και ο Υπουργός Παιδείας της προάλλης σε μια συνέντευξη. Εκείνος είπε ότι δεν υπάρχει κανένα. Αλλά τέλος πάντων. Εγώ λοιπόν σας λέω: το INSEAD, το Μποκόνι στην Ιταλία, κορυφαίο πανεπιστήμιο για τα οικονομικά.
Τα δημόσια προφανώς είναι εξαιρετικά στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και μη κρατικά. Δεν μπορούμε λοιπόν έτσι αφοριστικά να λέμε κάτι το οποίο είναι ανακριβές. Σας είπα δύο κορυφαία πανεπιστήμια, στα οποία πάρα πολλοί κόσμοι θα ήθελαν να φοιτήσει στον τομέα των οικονομικών. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να μην κάνουμε λάθος στις ορολογίες. Μη κρατικό πανεπιστήμιο, με αυτή την έννοια, τα δικά μας πανεπιστήμια είναι δημόσια πανεπιστήμια, δεν είναι κρατικά πανεπιστήμια, εξού έχουν το αυτοδιοίκητο, είναι δημόσια πανεπιστήμια. Δεύτερο, να μην συγχέουμε τα επίπεδα της εκπαίδευσης, τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Βεβαίως και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί να γίνει έρευνα, πειραματισμός. Η γνώση όμως βασίζεται σε κάτι το οποίο είναι έτοιμο. Διδάσκονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται στο πώς θα μαθαίνουν. Στο πανεπιστήμιο οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο πώς θα κάνουν έρευνα. Και η έρευνα απαιτεί κόπο, απαιτεί χρήμα και κυρίως απαιτεί ελευθερία. Διάβαζα τώρα τελευταία για το Imperial, ένα από τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αγγλίας. Λοιπόν, το οποίο ασχολείται με έρευνα στα πετρελοειδή κλπ. Υπάρχει καταγγελία σοβαρή στο Imperial, για το Imperial, ότι χρηματοδοτείται από μια μεγάλη βιομηχανία, η οποία κατηγορείται ότι είναι κατά των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, όταν η έρευνα χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς φορείς, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν το λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, κύριε Αρβανίτη και κυρία Κεραμέως. Το λένε πολλά χρόνια, ειδικά τα τελευταία. Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι, εφημερίδες κλπ. Δεύτερο θέμα. Λέει κυρία Κεραμέως ότι είπε ο κύριος Μητσοτάκης να προχωρήσουμε σε μη κρατικά ιδρύματα. Και στη Βουλή τον άκουσα. Ναι, το είπε. Αυτό είναι ο παράδρομος για να πάμε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί αυτό θέλει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί σας λέω ένα πράγμα. Δημόσια είναι τα πανεπιστήμια μας. Άρα το μη κρατικά πανεπιστήμια στην ουσία στην Ελλάδα σημαίνει ιδιωτικά. Στην Ελλάδα φτιάχτηκαν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δύο. Το ένα ήταν το Πάντιο και το άλλο ήταν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σήμερα. Ξέρετε τι κάνανε αμέσως. Μετά από λίγο διάστημα λειτουργίας τους θέλανε την αιγίδα του δημοσίου. Αλλά σπάμε και σε ένα πιο πραγματικό πρόβλημα. Είπε η κυρία Κεραμέως για να προοδεύσει η χώρα. Τώρα που γίνεται συζήτηση σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο, μήπως ακούσετε, κυρία Κεραμέως, τον κύριο Μπέρνς, τον ηγέτη των δημοκρατικών στην Αμερική, τι είπε, τι θέμα βάζει επιτακτικά? Δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Γιατί ξέρετε που έχει φτάσει το πρόβλημα στην Αμερική? Που είναι λάθος αυτό που είπε για τα μεγάλα πανεπιστήμια, κυρία Κεραμέως, και εκεί θα διαφωνούμε πάντα. Ποιο. Αυτά είναι πανεπιστήμια που έχουν ιδρυθεί από απολύτως ακαδημαϊκά κριτήρια, τα οποία έχουν προσαρμόζονται, είναι μέσα από την ιστορία της Αμερικής, για το πώς συγκροτήθηκε ο δημόσιος τομέας. Για το Ινσιάτι, τον Μποκόνι μιλήσατε. Όχι, λέω για τα Αμερικάνικα τώρα, για τα μεγάλα της Αμερικής. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μπέρνς είπε δημόσια και δωρεάν παιδεία, γιατί στην Αμερική υπάρχει μία δεύτερη βόμβα μετά από αυτή που υπήρξε στον κατασκευαστικό τομέα. Μάλιστα τη θεωρούν βόμβα ίδιου μεγέθους με τη Lehman Brothers. Τα χρέη των νέων ανθρώπων, φοιτητών, προς τις τράπεζες του κράτους καταρχάς της Αμερικής είναι 1,53 δολάρια. Τα δε ιδιωτικά χρέη των νέων προς τις τράπεζες είναι 62,5 δις δολάρια. Και λέει ο Μπέρνς, δεν το λέμε εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν έχουμε άμεσα δημόσια και δωρεάν παιδεία, είμαστε χαμένοι. Θα σκάσει αυτή η φούσκα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και μία τελευταία κουβέντα, αν μου επιτρέπετε. Μιλούσα τώρα τελευταία με έναν Βρετανό αξιωματούχο για το Brexit και λοιπά, που αφορά και την αρμοδιότητά μου, τη νέα.
Και μου λέει το μεγάλο μας πρόβλημα, εκτός όλων των άλλων, γιατί μιλούσαμε και για τους Έλληνες φοιτητές, τι θα γίνει και όλα αυτά τα προβλήματα. Μου λέει το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι έχουμε έναν μεγάλο ανταγωνισμό από την Ολλανδία και τη Φιλανδία. Λέω λόγω ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κάνετε λάθος, μου λέει. Προσφέρουν δωρεάν προγράμματα πια στους ξένους φοιτητές. Mm-hmm. Γιατί εκεί έχουν μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από τα ίδια τα δίδακτρα. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, κυρία Κυριανή, πώς... σας κάνω και μία επισήμαση. Θα απαντήσει σε αυτά που λέει, επειδή είναι εμπειρική η κυρία. Θα θέσω και εγώ κανένα θέμα. Μετά, και δεν έχω προλάβει να θέσω κανένα επιχείρημα. Λοιπόν. Λοιπόν, είδατε στην ίδια ρότα είμαστε. Στο ίδιο κύματος. Λοιπόν, καταρχήν, η κυρία Αναγνωστοπούλου ότι στην Αμερική ο διάλογος.